Η Ηράκλεια Ιωάννου βρέθηκε στο ζωντανό πρόγραμμα του Antenna FM από το Mall of Cyprus στη Λευκοσία μετά από παρότρινση του συζύγου της. Είχε δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό του Antenna FM και της Etihad Airways, ζητώντας να έρθουν στην Κύπρο οι γονείς της. Αυτό ήθελε να είναι το δώρο για τις γιορτές. Είναι έγκυος και είχε πολύ καιρό να συναντηθεί με τους ανθρώπους που την έφεραν στον κόσμο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε τι την περίμενε. Πίστευε πως θα παρακολουθούσε την κλήρωση του διαγωνισμού. Οι ειδικές πύλες αφήξεων άνοιξαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της. Δύο και πλέον εβδομάδες υπό άκρα μυστικότητα, ο Antenna FM ετοίμαζε το ταξίδι του Τζον και της Χέλεν Ιωάννου με συνεργό το σύντροφο της Ηράκλειας. Κανείς δεν αποκάλυψε το μυστικό. Εκείνη δεν θα ξεχάσει ποτέ τη στιγμή της αποκάλυψης. Από τη Μελβούρνη στην Κύπρο το ταξίδι ήταν πολύ ωραίο. Από τη στιγμή της άφηξής τους, ο Τζον και η Χέλεν δεν έβλεπαν την ώρα να σφίξουν στην αγκαλιά τους το παιδί τους. Έχουμε έρθει εδώ, η κόρη μας δεν έχει ιδέα ότι είμαστε εδώ. Ξέρω ότι θα είναι μεγάλο surprise για αυτή που θα μας δει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη σημασία της επανένωσης των οικογενειών αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Etihad Airways στην Κύπρο, Abdelrahman Al-Sawaidi. It's a true honor for us to be able to reunite families, especially during the festive season. Today we saw a young woman reunite with her family who flew from Australia to Cyprus with Etihad Airways Business Class. We want to thank everyone who supported this competition. Στη διάρκεια του live link του Antenna FM, η μουσική παραγωγή Δημήτρης G και Χριστίνα Μαρούχου ανακοίνωσαν και το όνομα του νικητή του δεύτερου διαγωνισμού της Etihad Airways. Η Σιμόνη Αβραάμ κέρδισε ένα ταξίδι για δύο άτομα με προορισμό το Abu Dhabi, οποιαδήποτε στιγμή θελήσει εντός του 2016.